Τέλος πάντων, αυτοί οι δύο άνθρωποι λοιπόν αποφάσισαν μετά από 7 χρόνια να μην είναι μαζί. Αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους για πολύ λίγο, κανείς δεν το ξέρει αυτό. Ωστόσο, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους με κάτι που έχει έτσι ακουστεί και έχει γραφτεί τις τελευταίες μέρες όσον αφορά στο σπίτι του ζευγαριού στα Νότια Προάστια. Ακούσαμε λοιπόν ότι. Ακούσαμε λοιπόν ότι το ξενίκιασαν το σπίτι τους αυτοί οι δύο άνθρωποι και ο καθένας βρήκε το δικό του χώρο και μένει πλέον εκεί. Δεν είναι αυτή η αλήθεια όμως. Η αλήθεια είναι αυτή που έχουμε αναφέρει και άλλες φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ότι δηλαδή η Μαρία Αντωνά πήρε την απόφαση μετά από συζήτηση με τον πρώην αγαπημένο της και είναι εκείνη που έφυγε από το σπίτι στη Γλυφάδα. Ο Άρης Ογλέντης εξακολουθεί και μένει σε αυτό το σπίτι. Η Μαρία είναι εκείνη που πήρε τη δύσκολη απόφαση να φύγει από αυτό το σπίτι που ζούσαν μαζί τα τελευταία πολλά χρόνια και να βρει ένα δικό της χώρο και να κάνει μια νέα αρχή που δεν ξέρουμε ούτε εμείς, φαντάζομαι ούτε εκείνη μπορεί να ξέρει ακόμα τι μπορεί να σημαίνει αυτή η νέα αρχή. Αν θα είναι το τέλος για πάντα ή τέλος πάντων αν δύο άνθρωποι αυτοί θα θελήσουν κάποια στιγμή να δώσουν ακόμη μια ευκαιρία στη σχέση τους. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε να πούμε.